Την Κυριακή 16 Μαΐου, ο εμπορικός κόσμος στην Πάτρα, στην πλειοψηφία του, δεν άνοιξε τα καταστήματά του, αλλά και οι πολίτες προχώρησαν σε ελάχιστες αγορές, ψηφίζοντας οι περισσότεροι παραλία και καφέ. Ο εμπορικός σύλλογος και για αυτή την Κυριακή καλεί τους εμπόρους να γυρίσουν την πλάτη στις εντολές της κυβέρνησης και να μην ανοίξουν. Όπως και την προηγούμενη Κυριακή, έτσι και αυτή την Κυριακή, τα τοπικά καταστήματα με την παρότρινση του εμπορικού συλλόγου της Πάτρας θα παραμείνουν κλειστά. Δεν είναι φυσικά μόνο στην πόλη μας το φαινόμενο αυτό που θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος να παραμένουμε ανοιχτές τις Κυριακές, διότι το αγοραστικό ενδιαφέρον του κόσμου είναι μειωμένο, σχεδόν μηδενικό θα λέγαμε τις τελευταίες εβδομάδες όσον αφορά τις Κυριακές. Δεν λείπουν ούτε οι μέρες ούτε οι ώρες από τον κόσμο να ψωνίσει και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι, ακόμα και οι μεγάλες πολυεθνικές και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν προτίθενται να ανοίξουν όπως και την προηγούμενη Κυριακή σε όλη την Ελλάδα τα καταστήματά τους. Είναι πλέον σαφές, αναφέρουν, ότι η προσπάθεια κατάργησης της κυριακάτικης αργίας εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων σε βάρος της κοινωνίας και προς όφελους, όπως τονίζουν, μιας χούφτας μεγάλων συμφερόντων. Να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο με όλα τα απαραίτητα μέτρα και τα καταστήματα, έτσι ώστε να κρατήσουν τη δουλειά τους και τον κόσμο τους τις ημέρες και τις ώρες που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, και οι Κυριακές να είναι μια ημέρα η οποία να είναι αφιερωμένη στην οικογένεια, να είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην ξεκούραση, διότι από ό,τι έχουμε καταλάβει και έχουμε αντιληφθεί και από τα νούμερα τα ίδια τα λένε, ότι καμιά συνεισφορά στην οικονομία δεν έχουν προσφέρει οι Κυριακές παρά μόνο σε αυτούς που θέλουν να απορριθμίσουν περαιτέρω την αγορά και σε αυτούς που θέλουν να αποβάλουν με βίαιο τρόπο τα μικρά καταστήματα από την πίτα αυτή και από το μοιρασμό που θέλουν να κάνουν, έτσι ώστε περισσότερα πολυκαταστήματα να κάνουν μεγαλύτερο τζίρο κατά τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα καλούν τους καταναλωτές να μην προχωρήσουν σε αγορές την Κυριακή.